Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, το επαναστατικό κίνημα σε εθνικό, περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο έχει αναδείξει σπουδαίους αγωνιστές που με τη ζωή και τη δράση τους έγιναν φωτεινά, παντοτινά παραδείγματα για τις επόμενες γενιές. Η κάθε χώρα έχει τους δικούς της ήρωες, τους δικούς της μάρτυρες, τους δικούς της λαϊκούς ηγέτες, τους οποίους ο κάθε λαός ξεχωρίζει και τους αναδεικνύει σε σύμβουλα του αγώνα του για την κοινωνική απελευθέρωση. Σε διεθνές, παγκόσμιο επίπεδο γίνεται το ίδιο. Η παγκόσμια εργατική τάξη ξεχωρίζει και τιμά τους δικούς της μεγάλους ηγέτες. Η τάξη μας έχει πολλές και σπουδαίες τέτοιες προσωπικότητες που ξεχώρισαν με τη ζωή και με τη δράση τους. Μια τέτοια προσωπικότητα με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και παγκόσμιο κύρος είναι ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, ο Τσε των λαών, ο επαναστάτης της πράξης. Αποφασίσαμε φέτος, με τη συμπλήρωση 54 χρόνων από τον ηρωικό του θάνατο στη Βολιβία, να διοργανώσουμε αυτό το διεθνές συνδικαλιστικό συμπόσιο με τίτλο «Το μήνυμα της ζωής και της δράσης του Τσε». Είναι ένα καθήκον μνήμης, τιμής και συμπερασμάτων για το παρόν και το μέλλον. Σαν Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, αξιοποιούμε την ιστορία και τα διδάγματά της σαν παράθυρο για το μέλλον. Και επειδή το μέλλον δεν θα έρθει από μόνο του, οφείλουμε όλοι, μικρότεροι και μεγαλύτεροι, μα κυρίως οι νεότερες γενιές, να σκύβουν στη βαθιά μελέτη της ιστορίας. Όσο πιο δημιουργικά αφομοιώνουμε τη θετική και αρνητική πείρα του παρελθόντος, τόσο πιο αποτελεσματικά θα σχεδιάζουμε και θα οργανώνουμε τους ταξικούς αγώνες για την κοινωνική απελευθέρωση της εργατικής τάξης, της φτωχής αγροτιάς, της νεολαίας, της διανόησης, των ηθαγενών και όλων των καταπιεσμένων. Όπως λέει ο Βίκτορ Χάρα στο πασίγνωστο τραγούδι του με τίτλο «Η Σάμπα του Τσε», «Σαν Ερνέστο δε Λαϊγέρα» τον αποκαλούν οι χωρικοί. Και αλήθεια, η ίδια η ζωή και ο θάνατος του Τσε Γκεβάρα έχουν αγγίξει τα όρια της μυθοποίησης. Τόσο που έφτασε να λατρεύεται, όπως οι Άγιοι και μάλιστα σε κάποια χωριά των Άνδεων, να ανάβουν καντιλάκι μπροστά στην εικόνα του κάθε βράδυ, σαν να είναι ο ίδιος Χριστός. Παρότι μπορεί να ακούγεται παράδοξο ένας μαρξιστής να λατρεύεται σαν τον Χριστό, δεν είναι τελικά και τόσο παράξενο. Γιατί ο απλός λαός, αυτοί οι ταπεινοί άνθρωποι στα χωριά των Άνδεων, μπορεί να μην ήξεραν τι είναι διαλεκτικός ηλισμός, να μην είχαν ιδέα ποιος ήταν και τι είπε ο Μάρξ, είχαν όμως ένστικτο να αντιληφθούν ότι ο Τσε θυσίασε τη ζωή του για να μπορέσουν αυτοί να έχουν καλύτερες μέρες. Γι' αυτό τον λάτρεψαν με έναν τρόπο που ήταν στα δικά τους μέτρα. Ο Ερνέστο Γκεβάρα Λα Σέρνα, κατά κόσμο Τσε, πάλεψε όλη του τη ζωή και επέλεξε να θυσιαστεί για την ελευθερία όλων των ανθρώπων, που κατανόησε από πολύ νωρίς ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ένα κοινωνικό οικονομικό σύστημα που δεν θα βασίζεται στην εκμετάλλευση. Τότε μόνο μπορεί να επιτευχθεί και η πραγματική χειραφέτηση του ανθρώπου. Η παραμονή του το 1954 στη Γουατεμάλα για 9 μήνες, την περίοδο της περίφημης επανάστασης που έληξε με ένα πραξικόπημα οργανωμένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κάτω από τις εντολές της United Fruit Company, τον έκαναν να δει στην πράξη
ότι η πραγματική εξουσία βρίσκεται στα χέρια των οικονομικά ισχυρών, των πολυεθνικών, αυτών που ονομάζουμε μεγάλο κεφάλαιο. Σε αυτή την περίοδο άρχισε να παγιώνεται η επαναστατική του σκέψη. Απέκτησε εμπειρία στον ανταρτοπόλεμο και γνώρισε τους κουβανούς εξόριστους με τους οποίους θα ένωνε τη μοίρα του για πάντα. Εκεί, στη Γουατεμάλα, αν και Αργεντίνος, αποφάσισε να συμμετάσχει στον επαναστατικό αγώνα των κουβανών ενάντια σε μια σάπια και απεχθή δικτατορία. Έχοντας διατρέξει σχεδόν όλη τη Λατινική Αμερική και βλέποντας τις κοινωνικές ανισότητες, τη φτώχεια, την ανέχεια στην οποία ζούσαν οι περισσότεροι Λατινοαμερικάνοι, αυτοί που παρήγαγαν τον πλούτο και τον οποίο τους έκλεβαν οι Βορειοαμερικάνοι ιμπεριαλιστές και τα ντόπια τσιράκια τους, οι τοπικοί κασίκες, θέλησε να αναλάβει δράση για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή η Κούβα ήταν το πιο πρόσφορο έδαφος λόγω των κοινωνικο-οικονομικών και ιστορικών συνθήκων. Κι έτσι ο Τσε μετατράπηκε σε Κουβανό, όπως αργότερα σε Κογκολέζο, σε Βολιβιανό, σε Οικουμενικό Επαναστάτη. Τη δεκαετία του 60 και με την ανάληψη πολύ σημαντικών καθηκόντων στην πολιτική διοίκηση της επαναστατικής κυβέρνησης της Κούβας, η σκέψη του Τσε αποτέλεσε κύρια θεωρητική διατύπωση της κουβανικής επανάστασης. Ένα από τα βασικά ζητήματα των προβληματισμών του και ένα από τα θέματα που ανέλησε με επιμονή ήταν η ένοπλη πάλι. Στο πρώτο του βιβλίο ο Τσε αναπτύσσει τρεις θέσεις τις οποίες δεν θα εγκαταλείψει ποτέ. Πρώτο, ότι οι λαϊκές δυνάμεις μπορούν να κερδίσουν ένα πόλεμο ενάντια στο στρατό. Δεύτερο, μια επαναστατική εστία μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες που άλλοι ασφαλμένα περιμένουν να οριμάσουν προκειμένου να ξεκινήσει μια επανάσταση. Και τρίτο, στην υπανάπτυκτη Λατινική Αμερική της εποχής, το βασικό πεδίο πάλης ήταν η Ήπεθρος. Κατά τα άλλα, η φιλοσοφική του αντίληψη συμπυκνώνεται στο ότι η συνειδητή και οργανωμένη δράση είναι αυτή που μπορεί να διαμορφώσει κοινωνικές και ανθρώπινες πραγματικότητες. Πίστευε δηλαδή ότι όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο συνείδησης σε παγκόσμια κλίμακα, αυτό μπορεί να επιτρέψει να δημιουργηθούν πρωτοπόρες επαναστατικές δυνάμεις που κάτω από την επιρροή της μαρξιστικής ιδεολογίας θα δημιουργήσουν ρήγματα και θα ανατρέψουν κοινωνικές σχέσεις μέσα από τη συλλογική δράση. Ορμόμενος από αυτή την αντίληψη, πήγε να πολεμήσει στο Κονγκό και μετά στη Βολιβία, όπου και τελικά δολοφονήθηκε. Αυτή η δράση του άλλωστε είναι που κατέστησε αδύνατο να τον κατατάξεις εθνικά κάπου. Ο Τσε ήταν Αργεντίνος, ήταν Κουβανός, ήταν Κογκολέζος, ήταν Βολιβιάνος, Λατινοαμερικάνος, Αφρικάνος, Ασιάτης. Μα πάνω απ' όλα ήταν διεθνιστής. Ο προλεταριακός διεθνισμός είναι ένα καθήκον, έλεγε, αλλά είναι επίσης και μια επαναστατική αναγκαιότητα. Θαύμαζε την επανάσταση στη Χερσόνησο της Ινδοκίνας και έλεγε να ανάψουν 2, 3, πολλά Βιετνάμ. Και ακόμα, έλεγε, ένας λαός χωρίς μίσος δεν μπορεί να θριαβεύσει ενάντια σε ένα βίαιο εχθρό. Όμως ο Τσε είχε πολλές ιδιότητες. Ήταν γιατρός, φωτογράφος, αντάρτης, εργάτης, διανοούμενος, υπουργός, επαναστάτης κομμουνιστής, σύζυγος και ένας τρυφερός πατέρας 5 παιδιών, που ακόμα και όταν βρισκόταν στα βουνά της Βολιβίας ενάντια σε ένα στρατό πληρωμένων δολοφόνων δεν έπαψε ποτέ να τα σκέφτεται. Πάνω απ' όλα όμως ήταν άνθρωπος, αλτρουιστής με μεγαλείο ψυχής. Εν τέλει ήταν ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη ευφυΐα και ευαισθησία, χαρισματικός. Σ' όποια ιστορική στιγμή κι αν ζούσε, είναι βέβαιο ότι θα είχε ξεχωρίσει και θα είχε προσπαθήσει να αλλάξει την κοινωνία προς το καλύτερο. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι ο Τσε, έτσι όπως τον γνωρίσαμε και όπως έζησε, ήταν προϊόν του καιρού του. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι έχει προηγηθεί η Οκτωβριανή Επανάσταση.
η Παρισινή Κομμούνα, η έκδοση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Έχει αναπτυχθεί η μαρξιστική θεωρία, που για πρώτη φορά στην ιστορία της φιλοσοφίας κάποιος προτείνει να αλλάξουμε τον κόσμο και δεν περιορίζεται μόνο στο να τον ερμηνεύει. Όλα αυτά αποτέλεσαν μέρος της μελέτης του από τα νεανικά του χρόνια, είχαν απόλυτα επίδραση πάνω του. Αυτό όμως που τον κάνει ξεχωριστό είναι ότι αφενός είχε την ικανότητα να κατανοήσει και να αφομοιώσει όλη αυτή τη γνώση και την πείρα από το παρελθόν και αφετέρου τη ψυχική και νοητική δύναμη να το κάνει πράξη. Ο Τσε Γκεβάρα με το θάνατό του πέρασε στην Αθανασία και έγινε αιώνιο σύμβολο της Επανάστασης, της αυταπάρνησης και του διεθνισμού. Έγινε παγκόσμιο έμβλημα αναγνωρίσιμο σε κάθε γωνιά της γης. Ο Τσε υπηρέτησε τον αγώνα για την ανατροπή αυτού του συστήματος μέχρι τέλους, ξοδεύοντας και την τελευταία ρανίδα του αίματός του, χωρίς ποτέ να δηλιάσει στα μόλις 39 χρόνια της ζωής του. Αυτό που σίγουρα δεν ήταν ο Τσε, είναι έτσι όπως προσπαθούν να τον παρουσιάσουν εντέχνως στη Δύση ως ένα δήθεν ρομαντικό, ουτοπικό επαναστάτη που απογοητεύτηκε. Ο Τσε ήταν ένας ρεαλιστής μαχητής, προσγειωμένος στην πραγματικότητα με οξυδέρκεια και απαρασάλευτες αρχές κατά του υπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας. Όταν τον ρώτησαν για την κατάκτηση της εξουσίας, απαντούσε ρεαλιστικά, χωρίς ίχνος οπορτουνισμού. Είναι ή όχι δυνατόν στην Ήπειρό μας, στη Λατινική Αμερική, να κατακτήσουμε τη σοσιαλιστική εξουσία δια της ειρηνικής οδού? Η απάντησή μας είναι κατηγορηματική. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατο. Εξαντλημένος από τον τραυματισμό του, την ασυτεία, την αϊπνία και τις κακουχίες του ανταρτοπόλεμου, άρρωστος από ρευματισμούς και χρόνιο άσθμα, μόνος, αφού οι δολοφόνοι της CIA είχαν ήδη εξοντώσει όλους τους συντρόφους του, αλλά αγέροχος, ξεφτύλισε τους εχθρούς του. Τον φοβόντουσαν ζωντανό, τον έτρεμαν και πεθαμένο. Ο υπαξιωματικός του Βολιβιανού στρατού, Μάριο Τεράν, είχε μπροστά του πολυτραυματισμένο και πολυβασανισμένο το σώμα του κομμαντάτε Τσε Γκεβάρα, κι όμως δίσταζε να το πυροβολήσει. Τον είχε κυριεύσει φόβος, έτρεμε. «Ρίξε δειλέ, έναν άντρα θα σκοτώσεις», του είπε ο Τσε, με μια απόλυτη περιφρόνηση του θανάτου, όπως είπε ο Φιντέλ για τις τελευταίες στιγμές του Τσε. Με τρεμάμενο χέρι ο δολοφόνος, και αφού όπως λένε οι πηγές είχε πει τόσο αλκοόλ ώστε να μεθύσει και να μην έχει πλήρη συνέστηση του τι κάνει, τελικά τον αποτέλειωσε με μια σφαίρα στο αριστερό κρόταφο και άλλη μια χαριστική στην καρδιά του από τον κουβανό πράκτορα της CIA, Φελίξ Ράμος. Δεν βρέθηκε κανένας να του κλείσει τα μάτια. Τα μάτια αυτά που δεν τα χαμήλωσε ποτέ, ούτε και μπροστά στην κάνη που τον σημάδευε. Τα μάτια του λάμπανε έντονα, με μάγεψε, τον έβλεπα ψηλό, τεράστιο, θα διηγηθεί αργότερα ο δίμιός του, ο Τεράν. Μια καλογρία θα πει, μας κοίταζε, έμοιαζε ζωντανός. Μια άλλη γυναίκα βλέποντας τον φώναξε, μοιάζει με τον Χριστό. Τελικά ο Τσε θα περάσει στο πάνθεον των ηρώων της Επανάστασης. Ο Τσε έζησε λιγότερο από τις ιδέες του, τις έθρεψε όμως με το αίμα του. 6 μήνες μόλις μετά το θάνατό του, η περίφημη φωτογραφία με τίτλο «Ηρωικός αντάρτης» του φωτογράφου Αλμπέρτο Κόρντα γίνεται αφίσα και πουλιέται σε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 5 Μαρτίου του 1960 κατά τη διάρκεια της κηδείας των θυμάτων του γαλλικού πλοίου «La Cumbre», που ανατινάχθηκε την προηγούμενη μέρα στο λιμάνι της Σαβάνας από βορειοαμερικανούς πράκτορες για να μην φτάσουν τα όπλα και πολεμοφόδια στην επαναστατική κυβέρνηση της Κούβας. Ο Κόρντα, κομμουνιστής κι αυτός, δεν ζήτησε ποτέ να πληρωθεί. Ποτέ για αυτή τη φωτογραφία, θεωρώντας ότι μέσα από αυτήν διαδίδονται τα ιδανικά και οι ιδέες του Τσε. Έτσι, ο ηρωικός αντάρτης έγινε το απόλυτο σύμβολο της μαρξιστικής επανάστασης και της αντιυμπεριαλιστικής πάλης. Η μοναδική φορά
που ο φωτογράφος αντέδρασε ήταν όταν η εταιρεία Σμυρνόφ χρησιμοποίησε τη φωτογραφία για να διαφημίσει μια βότκα. Ο Κόρντα θεώρησε ότι ήταν η απόλυτη έλλειψη σεβασμού απέναντι στην προσωπικότητα του Τσε Γκεβάρα, που εκτός των άλλων δεν είχε καμιά σχέση με τα ινοπνευματώδη ποτά. Την αποζημίωση των 50.000 δολαρίων που του επιδίκασε το ανώτατο δικαστήριο του Λονδίνου, δικαιώνοντάς τον, τα δόρισε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κούβας. Η ζωή του Τσε είναι η ζωή του πληρέστερου ανθρώπου της εποχής μας, θα γράψει ο Ζαν Πολ Σάρτ. Έδωσε τη ζωή του για την αιώνια άνοιξη όλης της ανθρωπότητας, θα πούμε εμείς. Ο κομμαντάντε Φιντέλ Κάστρο δίνει με ακρίβεια τη σημασία της θυσίας του Τσε Γκεβάρα, του δικού μας Γκεβάρα, σημειώνοντας: είναι από τα πιο σπάνια παραδείγματα ακεραιότητας, ψυχικού σθένους, αυταπάρνησης, ανιδιοτέλειας που γνώρισε ποτέ η ιστορία. Η ζωή του Τσε μπορούσε να εντυπωσιάσει και να προκαλεί το θαυμασμό ακόμα και στους χειρότερους ιδεολογικούς εχθρούς του. Ο θάνατός του λειτουργεί σαν αφύπνιση για τις πραγματικότητες της εποχής μας. Ο Τσε δεν έπεσε υπερασπιζόμενος ξένα συμφέροντα. Η υπόθεση για την οποία πέθανε ο Τσε είναι η υπεράσπιση των ταπεινών αυτής της γης. Ο Τσε έγινε πρότυπο ανθρώπου, ήταν φορέας των ιδεών του μαρξισμού-λενινισμού. Στην καρδιά και στο μυαλό του δεν υπήρχαν σημαίες, αδικίες, σοβινισμοί, εγωισμοί. Ήταν έτοιμος να χύσει το γενναίο αίμα του για τη μοίρα οποιοδήποτε λαού, αυθόρμητα, χωρίς δισταγμό. Η ηθική δύναμη των ιδεών του Τσε Γκεβάρα και το μεγαλείο του ανθρώπου, που θυσιάζεται όχι απλά και μόνο για τη λαϊκή ευτυχία, αλλά για την αποτείναξη του ζυγού της εκμετάλλευσης, είναι τόσο ανώτερα που ξεσηκώνουν τους σκλάβους, τους ανθρώπους του μόχθου, σε αυτή τη μακραίωνη ταξική αναμέτρηση μέχρι το θρίαβο των μεγάλων ιδανικών της ανθρωπότητας. Προφητικός ο κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα θα γράψει ένα ποίημα στην νιώτη του: «Φεύγουμε νικητές αυτών που μας ταπεινώνουν. Το πνεύμα μας γεμάτο μάστρα εξεγερμένα του μαρτύ. Ορκιζόμαστε τον θρίαμβο να βρούμε και το θάνατο». Συμπερασματικά, μελετώντας τη ζωή, τη δράση και το θάνατο του Τσε, μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, να υπογραμμίσουμε τα μηνύματα που παραμένουν μέχρι σήμερα ζωντανά και χρήσιμα για όλους τους σημερινούς και αυριανούς αγωνιστές του διεθνούς συνδικαλιστικού κινήματος. Ο Τσε ήταν λαϊκός ηγέτης, ένας επαναστάτης που είχε πίστη βαθιά και στέρεη στην επαναστατική αλλαγή του κόσμου. Η ακλόνητη πίστη του τον έκανε τολμηρό στον αγώνα και άφοβο μπροστά στο θάνατο. Μισούσε την κοινωνική αδικία, την κοινωνική εκμετάλλευση, τους καπιταλιστές. Το μίσος και η περιφρόνηση προς τον υπεριαλισμό και τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις σφράγισαν όλη τη ζωή και τον ηρωικό του θάνατο. Ήταν διεθνιστής. Έβλεπε τον πλανήτη σαν ενιαίο σύνολο και ιεραρχούσε το γενικό διεθνιστικό στόχο ως πρώτη προτεραιότητα της δράσης του. Ο Τσε ήταν διεθνιστής στη ζωή, στο θάνατο και μετά το θάνατό του. Είχε αγάπη για τους ανθρώπους και τους προλετάριους, για τους αδικημένους. Τους αγαπούσε αληθινά, γιατί ήταν και ο ίδιος απλός, ίσως ανάμεσα σε ίσους. Αγάπησε τους απλούς ανθρώπους και αγαπήθηκε και εκείνος πολύ από αυτούς. Είχε θεωρητική και πολιτική συγκρότηση. Μελετούσε και αφομοίωνε δημιουργικά τις βάσεις του μαρξισμού-λενινισμού και η γνώση αυτή τον βελτίωνε συνεχώς και τον ανέβαζε επίπεδο. Ήταν επαναστάτης της πράξης, των έργων. Η ζωή και η δράση του ήταν σε αρμονία με τα πιστεύω του και τις αρχές του. Δεν υπήρχε απόσταση ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις του. Ήταν εχθρός της γραφειοκρατίας, του καριερισμού και της ατομικής προβολής. Έβαζε την ομάδα του πάνω από το εγώ και κέρδιζε δικαιολογημένα το σεβασμό και της ομάδας του και των συντρόφων του. Ήταν αφοσιωμένος και συνειδητός αγωνιστής. Διέθεσε όλες τις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές του δυνάμεις στην ταξική πάλι για την απελευθέρωση των λαών. Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές,
Πιστεύουμε ότι τα μέλη και οι φίλοι της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, συνολικά το συνδικαλιστικό κίνημα και τα στελέχη του, αξίζει να μελετούμε διαρκώς τα μηνύματα από τη ζωή και τη δράση της ΕΕ. Ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές των στελεχών μας είναι ανάγκη να γνωρίζουν την ιστορία μας, την ιστορία των ηρώων μας, των μαρτύρων μας. Ζούμε σε μια περίοδο που το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα περνά δυσκολίες. Έχει πολλά εμπόδια και κινδύνους μπροστά του. Η διεθνής μπουρζουαζία επιτίθεται ενάντια στα συνδικάτα. Χτυπά δικαιώματα, κατακτήσεις και συνδικαλιστικές ελευθερίες. Οι διεθνείς οργανισμοί δεν παίζουν το ρόλο για τον οποίο ιδρύθηκαν. Άρα, η ελπίδα για τους εργαζόμενους και τους λαούς βρίσκεται στους ταξικούς αγώνες. Ο ΤΣΕ μας δίδαξε ότι με πίστη στην παγκόσμια εργατική τάξη, με διεθνιστική αλληλεγγύη, με αξιοποίηση όλων των μορφών της ταξικής πάλης και με διάθεση για προσφορά και θυσία, μπορούμε να βγούμε νικητές. Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία σήμερα υπάρχει και δράσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σε 133 χώρες των 5 Ηπείρων, 105 εκατομμύρια μέλη με πολλές κλαδικές και περιφερειακές δομές, αποτελεί ό,τι πιο τίμιο και ό,τι πιο αγωνιστικό υπάρχει μέσα στα συνδικάτα κάθε χώρας και διεθνώς. Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία έρχεται από πολύ μακριά και πάει πολύ μακριά. Δυναμώνουμε την ταξική ενότητα. Δυναμώνουμε τον προλεταριακό διεθνισμό. Δυναμώνουμε τους ταξικούς αγώνες. Ενάντια στο σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική νίκη. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Ζήτω ο Ερνέστο Τσέ Γκεβάρα. Ο Τσέ νίκησε και όταν έπεσε. Γεια σας.